Καλημέρα κύριε. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη δημοσιογραφική διάσκεψη της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο μετά από αρκετές ημέρες λόγω της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μεγάλο τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού, με αντίπαλο της συμπορίτη ΑΕΛ. Η προπόνηση συνεχίζεται κανονικά από τον Πλούστο. Ο κόσμος καλό είναι να εξασφαλίσει από νωρίς τα εισιτήριά του, καθώς υπάρχει πλέον, είναι ορατό το ενδεχόμενο να εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια τα οποία αντιστοιχούν στην Δυτική, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εισιτήρια στα εκδοτήρια του τσιρίου σταδίου. Υπάρχει απόφαση ότι για να ανοίξουν τα εκδοτήρια τουλάχιστον στην δυτική εξέδρα θα πρέπει να παραμείνουν αδιάθετα εισιτήρια. Πράγμα το οποίο φαντάζει για την ώρα δύσκολο βάσει τη ζήτηση που έχουμε και των εισιτήριων διαρκεία, τη 2.400 διαρκεία. Από εκεί πέρα, καλούμε του οπαδού μα να έρθουν στο γήπεδο, να μα στηρίξουν ένα σημαντικό παιχνίδι για μα, το οποίο θέλουμε να κερδίσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα ω προ την επιτυχή διεκπαιρέωση των θελειών μα. Πρωτού δώσω λόγο στον προπονητή μα, τον κύριο Χριστοφόρου, θα ήθελα να πραγματοποιήσουμε την κλήρωση του λαχνού ενίσχυση του Απόλλωνα, την οποία θα πραγματοποιήσει ο κύριος Βέβης. Θέλουμε έτσι με αξιοκρατικότατο τρόπο να ευχαριστήσουμε όσους επέλεξαν να μας ενισχύσουν σε αυτό το λαχνό εισφοράς ενίσχυσης που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες. Και ο νικητής θα εξασφαλίσει 1-2 αεροπορικά εισιτήρια με διανυκτερεύσεις για τον επικείμενο αγώνα του Απόλλωνα με την Τρανζοσπορ την ερχόμενη Πέμπτη στην Τουρκία. Θα πει ένα λαχνό, κύριος Βέβης. Έναν ή δύο. Ένα λάχνο. Είναι. 728. 728 διγερό. Ο τυχερός αριθμός θα αναφερθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου και ο νικητής θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τα γραφεία της εταιρείας για τις περαιτέρω πληροφορίες για το πώς θα παραλάβετε εισιτήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ταξίδι στην Τουρκία. Σας ευχαριστούμε. Δίνω τον λόγο στον προπονητή μας, τον κύριο Χριστόφη. Καλημέρα και από μένα. Ο Φανούριος είπε ότι είναι ένα ντέρπι, αλλά εμείς πάνω στο κολόσι το βλέπουμε ότι είναι ένα παιχνίδι με την ΑΕΛ, όπως όλα τα άλλα, είναι ένα παιχνίδι 3 βαθμών. Να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στην 10η αγωνιστική. Υπάρχουν ακόμα 26 αγώνες, σύνολο 78 βαθμοί, οι οποίοι θα είναι εκεί για την οποιαδήποτε ομάδα, όπως και εμείς, που έχει τους ίδιους στόχους μαζί μας, που δεν είναι άλλοι από το να μπούμε στην πρώτη εξάδα με όσο το δυνατόν περισσότερο βαθμό. Πιστεύω ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν θα αλλάξει κάτι, τουλάχιστον για την ομάδα μας, πιστεύω όμως και για την ΑΕΛ ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν θα αλλάξει οτιδήποτε για τους στόχους της ΑΕΛ. Είμαι σίγουρος ότι με την ΑΕΛ θα συναντηθούμε τουλάχιστον ακόμα 3 φορές για το θερμό του πρωταθλήματος και ίσως και άλλες φορές για το θερμό του κυπέλλου. Η ΑΕΛ, όπως είδαμε, με την ανόρθωση λόγω και της έλευσης του νέου του προπονητή, έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού και πραγματικά θα το λάβουμε υπόψη με αυτόν τον νέο τρόπο παιχνιδιού που είδαμε στον αγώνα με την άποψη. Αυτά από μένα. Ρωτήσεις. Κύριε Χριστοφόρου, το θέμα που παίζει και έπαιξε είναι για το Σαγκόη. Από την αρχή πάντα ολοκληρώθηκε η πρωινή προπόνηση. Υπάρχουν πιθανότητες του Σαγκόη. Σήμερα έκανε κανονικά, έκανε ατομικό. Τι ακριβώς. Ο Σαγκόη τις προηγούμενες ημέρες και χθες που οι υπόλοιποι είχαν ρεπό έκανε ένα ατομικό πρόγραμμα μαζί με τους φυσιοθεραπευτές μας αλλά και τον γυμναστή της ομάδας.
Σήμερα έκανε μέρος της κανονικής προπόνησης, κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά δεν έκανε όλη την προπόνηση. Το ίδιο και ο Άμπραχαμ. Έκανα ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Σήμερα στην προπόνηση δεν συμμετείχαν ο Μάριος Στυλιανού και ο Φορσιλιάς, οι οποίοι ήρθαν τώρα το πρωί από την αποστολή στην Ολλανδία, είχαν ένα πρόβλημα με το αεροπλάνο, είχαν μεγάλη καθυστέρηση να αλλαγή αεροπλάνο και γι' αυτό ήρθαν σήμερα πολύ αργά το πρωί, γι' αυτό έκαναν αποθεραπεία. Όλοι οι υπόλοιποι έκαναν κανονικά πρόγραμμα της προπόνησης. Αυτό σημαίνει ότι ο Σαγκόη πλέον έχουν... Ο Σαγκόη θα είναι στη διάθεση, στη διάθεση μας για τον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΠ. Για το αν θα ξεκινήσει ή αν θα είναι στον πάγκο είναι καθαρά θέμα του υποφερών. Να δεν είναι και εγώ και θα είναι αποστολή. Θα είναι αποστολή. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι αποστολή. Ο Άμπραχαμ με τα σημερινά δεδομένα θα είναι εκτός αποστολής, διότι πολύ λίγες προπονήσεις έχει στα πόδια του. Πιστεύω όμως ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα είναι στην αποστολή. Ναι. Κάτι που αφορά τη διοίκηση διαβούλευση των κύριων Φανούριων για την τιμωρία που επιβάλλει η Δικαστική Επιτροπή στη ΣΚΟΠ για κλειστή το κάτω διάζωμα της Δυτικής. Υπάρχει κάποια σκέψη της διοίκησης για το πώς θα διαχειριστεί αυτή την τιμωρία? Καταρχά, οφείλουμε να σεβαστούμε τις οποιασδήποτε αποφάσεις του Δικαστικού Σωμάτου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ωστόσο, οφείλουμε να διεκδικήσουμε για τα δικά μας δικαιώματα ως γηπεδούχοι στο συγκεκριμένο αγώνα. Δηλαδή, θα διεκδικήσουμε την χορήγηση του 25% στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας στην Ανατολική και βέβαιως να διεκδικήσουμε την υπόλοιπη χωρητικότητα η οποία αντιστοιχεί στην Ανατολική ΕΞΕΡ. Από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση για κλείσιμο του κάτω διαζώματος στην Δυτική, αυτό θα γίνει πράξη και δεν έχουμε επιλογή. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αλλά από εκεί πέρα, οφείλουμε να διεκδικήσουμε και να προασπίσουμε τα καλώ δομένα συμφρόντα τη ομάδα που είναι να διεκδικήσουμε την υπόλοιπη χωρητικότητα ως γηπεδούχοι, επαναλαμβάνω. Αφού ο τρόπος κατασκευής του τσιρίου δεν μας δίνει σε υπόλοιπα παιχνίδια την ευκαιρία να έχουμε την Ανατολική, όπως έχουν εξελιχθεί δεδομένα και λόγω της μαζικής προσέλευσης του κόσμου, θα πρέπει να τα εκδικήσουμε με αξιώσεις και πείσμα αυτά που δικαιούμασταν διαχρονικά, δηλαδή το 70% της χωρητικότητας του τσιρίου. Πρέπει να πω. Δύο σημαντικά παιχνίδια, δύο τέρπι με την Άρτη την Άγκη, είχατε την ευκαιρία να ξεκουραστεί η ομάδα λόγω της διακοπής. Νομίζω ήταν σαν μάνα εξ ουρανού για σας αυτό το γεγονός, έτσι, ναι. Σίγουρα, είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με το επικείμενο δύσκολο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, θα έχουμε συγκεκριμένα από τις 23 του μήνα θα παίζουμε την ΑΕΠ μέχρι τις 21 του Δεκέμβρη, δηλαδή σε 28 μέρες. Η ομάδα του Απόλλωνα θα έχει 7 παιχνίδια, είναι 5 παιχνίδια πρωταθλήματος και 2 Ευρώπης. Το ένα με την Φάσμοσο στην Τουρκία και το άλλο με τη Λέγκια στην Κύπρο. Που αντιλαμβάνεστε θα είναι αναλογία ένα παιχνίδι κάθε 4 μέρες. Άρα η ξεκούραση που είχαμε αυτή την εβδομάδα για μας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Thank you.